Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνανε σήμερα. Για άλλη μια φορά αποδείξανε την θέληση που έχουν, την δυναμική που έχουν και την αγωνιστικότητα. Εκείνο που με κάνει να λυπάμαι είναι ότι μόνοι μας αδικήσαμε τον εαυτό μας. Πάλι με ένα στημένο είναι το πέμπτο παιχνίδι που χάνουμε βαθμούς από στημένο. Από μια φάση η οποία ήταν ακίνδυνη για μας, προηγήθηκε ο αντίπαλος χωρίς άλλη στιγμή του παιχνιδιού να μας απειλήσει. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή να γυρίσουμε το παιχνίδι και θα συμφωνήσουμε με τον coach έτσι πως πήγε το παιχνίδι. Η ισοπαλία θα ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Έχουμε ολόκληρο γύρο μπροστά μας. Πολύ γρήγορα την Τετάρτη έχουμε αναβληθέν παιχνίδι που πρέπει να ετοιμαστούμε. Κοιτάζουμε τη συνέχεια και πιστεύω ότι με τις εμφανίσεις που κάνουμε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσον αφορά για τον coach, ήμασταν αντίπαλοι σε εκείνο το παιχνίδι coach. Ναι. Πριν χρόνια. Ήταν καλές εποχές πραγματικά για την πόλη μας, με πολύ κόσμο σε υψηλές κατηγορίες. Ελπίζω να έρθουν καλές μέρες πάλι για την πόλη μας. Εκείνο που θέλω να σταθώ είναι να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που ακόμα μια φορά μετά από πολύ καιρό, μετά από ένα δίμηνο είχαμε να αγωνιστούμε στην έδρα μας, ήρθε και μας βοήθησε και ζητάμε να είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Σίγουρα μας προβλημάτιζε αυτή η απραξία. Το ίδιο είχαμε και στις 6 Ιανουαρίου το τελευταίο επίσημο μάτς που είχαμε μέσα στην Λευκύμη. Παρ' όλα αυτά η αγωνιστικότητα που δείχνουν τα παιδιά μπόρεσαν και να τα απεξήλθαν σε αυτό το πρόβλημα που είχαμε. Πιστεύω ότι σήμερα δεν ήταν τόσο η μεγάλη αγωνιστική απραξία όσο το βαρύ γήπεδο, αλλά πολύ περισσότερο το αντιποδόσφαιρο που παίχτηκε. Κάναμε την προσπάθεια, προσπαθήσαμε, φτάσαμε σε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Σήμερα ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα που στόχος της είναι το πρωτάθλημα. Από τη μεριά μας νομίζω σταθήκαμε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά για άλλη μια φορά δικήσαμε τους εαυτούς μας. Από μια στημένη φάση χάσαμε πάλι το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο. Συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι η σωτηρία. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ναυπηκτιακού και να πω ένα μπράβο στους συμπαίκτες μου για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε στο γήπεδο. Δεν θα πω ότι είναι το αδύναμο σημείο. Απλά το στημένο είναι αυτοσυγκέντρωση. Δεν ήμασταν εκεί. Μπήκε το γκολ, τελείωσε. Αυτό. Πρέπει να πάμε στα Γρεβενά να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είναι απαραίτητη για μας. Πες μου. Εντάξει, όταν δεν παίρνουν στις βαθμούς, σίγουρα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει στεναχώρια, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε στο τέλος οι κόποι μας να ανταμυφθούν.